Πάμε να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε, που είστε μαζί μας. Με αφορμή, βέβαια, όλα αυτά τα σενάρια τα οποία υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, για φημολογούμενη κατάργηση των ΔΕΙΑ, είναι έτσι, υπάρχει αυτή η συζήτηση? Όχι μόνο υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι αν δεν είχαμε και αντιδράσει κατά την ενημέρωση εντός εισαγωγικών που δέχθηκα μόνος μου στο Υπουργείο, ίσως να το είχαμε φέρει και νομοσχέδιο και πριν τις γιορτές. Αυτό που κερδίσαμε πάλι εντός εισαγωγικών είναι να μετατεθεί μετά τις γιορτές αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο συγκεκριμένα δεν το έχουμε δει ποτέ σαν σχέδιο, δεν έχουμε δει κείμενο. Κάτι επικεφαλίδες μου ανέγνωσε ο Υπουργός κατά την συνάντηση ενημέρωση που είχα και φυσικά το αποδοκιμάζουμε 100%. Είναι αντιλειτουργικό, δεν λύνει κανένα θέμα. Ουσιαστικά αποτελεί μια προσπάθεια να γιγαντώσουμε, να φτιάξουμε συστήματα τα οποία να μην είναι προς όφελος του πολίτη. Ούτε λειτουργικά, ούτε οικονομικά. Δήμαρχε, το βασικό σκεπτικό της κυβέρνησης είναι ποιο? Να συγχωνευτούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης σε ενιαία, σε μεγαλύτερα σχήματα? Ποιο είναι το σκεπτικό? Κοιτάτε, αν ήταν το σκεπτικό να συγχωνευτούν κάποια υφιστάμενα σχήματα με την έννοια της συγχώνευσης, σημαίνει ότι θα είχαν και την ίδια διοικητική δομή. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Φτιάχνουμε ένα άλλο νομικό σχήμα. Δεν μας είπαν πώς το ονομάζουν και πώς το εννοούν, το οποίο θα έχει γενική συνέλευση και μία επιτροπή 9 μελή που θα έχει 5 αιρετούς, 2 διορισμένους από την πολιτεία και 2 που θα είναι της ελεύθερης οικονομίας ή επιστήμης, οι οποίοι θα ρυθμίζουν, αν ξέρω εγώ, ένα έργο το οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε 2 εκατομμυρίων θα γίνει στην Ανατολική ή στη Δυτική Κρήτη, στη Βόρεια ή στη Νότια. Δηλαδή, αυτό το σχήμα θα φορά την Κρήτη, δηλαδή, έτσι όπως μας το περιγράφετε? Όχι, δεν φορά, είπα ένα παράδειγμα. Η προσπάθεια και η φιλοσοφία τους είναι να δημιουργήσουν στην ουσία, να γιγαντώσουν ακόμα περαιτέρω την ΕΔΕΙΑ, την ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα, απορροφώντας όλη την Αττική. Κάτι που δεν είναι δύσκολο από τη στιγμή που εκεί είναι οικοδομικά τετράγωνα με υφιστάμενα δίκτυα, να επεκταθούν λίγο και στη Βόρεια Πελοπόννησο σε περιοχές που ήδη έχουν ΔΕΙΑ και λειτουργούν και θα έλεγα με έναν τρόπο καλό, και η ΕΙΑ στη Θεσσαλονίκη να πάρει όλη τη μητροπολιτική ζώνη της Θεσσαλονίκης. Η υπόλοιπη περιφέρεια, η ενδοχώρα, να γίνουν 12 ή 13 ΔΕΙΑ. Μία αναπεριφέρεια. Και το νησί μας θα υπάρχει ένα κεντρικό όργανο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει στην Κρήτη, μέσα από ένα πενιχρό επενδυτικό μπουναμά να γίνει ο καταμερισμός των έργων, τι ανταγωνισμοί θα δημιουργηθούν, ή εγώ τότεσα και αυτό κατά τη συνάντηση με τον κύριο Υπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς του, και το οφείλω να πω ότι το παραδέχτηκαν, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει, ας πούμε, ότι πώς δεν θα δικούνται οι μικρές περιφέρειες. Διότι δεν αφορά αυτό το σχήμα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μόνο τις ΔΕΙΑ. Είναι κεντρική διαχείριση του θέματος ύδατα και αποχέτευση. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, Δήμαρχε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και προεκλογικά, όταν λέω προεκλογικά, εννοώ προεκλογικά των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και το τελευταίο διάστημα είχαν ενταθεί οι φωνές και οι συζητήσεις και από το στόμα του Πρωθυπουργού, αλλά το βλέπουμε και σε επίπεδο περιφέρειας να γίνεται μια συζήτηση, περί ενιαίας διαχείρισης του νερού. Σε αυτή τη λογική, σε αυτό το σκεπτικό, πιστεύετε? Κοιτάτε, ότι βασίζονται οι αποφάσεις? Αυτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δεν είπε, άλλωστε στην Κρήτη έχουμε τον ΟΑΚ που είναι ο διαχειριστής των μεγάλων φραγμάτων. Ναι. Και πραγματικά δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση και το πιστεύουμε κι εμείς ότι πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση του πόσιμου νερού, υπό την έννοια κάποιος να το εξασφαλίσει. Αυτό μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε. Αυτό δεν αναιρεί το ρόλο και το λόγο ύπαρξης στο ΔΕΙΑ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που λέμε, το νερό. Είναι η αποχέτευση, είναι τόσα προγράμματα, είναι περιβαλλοντολογική διαχείριση των πηγών, σχέδια ασφάλειας των πηγών, δίκτυα τα οποία δεν υπάρχουν. Γιατί, ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι που έχουν αθηνοκεντρική κουλτούρα
δεν έχουν σκεφτεί ότι ο νομός, ας πούμε, Ηρακλείου, που είναι ο μεγαλύτερος νομός στην Κρήτη, δεν είναι η Αττική, που είναι αστικά κέντρα, αλλά έχει εκατοντάδες χωριά που δεν έχουν δίκτυα, που δεν έχουν λύσει τα θέματα του διαχωρισμού του νερού μεταξύ πόσιμου και αρδεύσιμου. Θέματα τα οποία δεν ξέρω αν είχατε έλθει όταν ο κύριος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αυγενάκης, μας έκανε ενημέρωση στο Ηράκλειο, που τα είχα θέσει και τότε τα ζητήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα. Δεν έχουν τύχη της επεξεργασίας που θα έπρεπε. Έχουν ψηφίσει η ίδια η κυβέρνηση ένα νόμο όπου έβαλε την ανεξάρτητη αρχή που υποτίθεται θα καθόριζε τι πρέπει να γίνει με τις ΔΕΙΑ, αν θα πρέπει να συγχωνευτούν, να απορροφηθούν, να κάνουν προγραμματικές συμβάσεις, διαδημοτικές συνεργασίες, τι τιμολόγια νερού πρέπει να έχουν. Αυτό λοιπόν το εργαλείο το αχρηστεύουν, το παροπλίζουν, δεν εφαρμόζουν τον νόμο, ομολογούν δηλαδή ότι κάνανε ατυχή νομοθετική ρύθμιση και έρχονται τώρα να κάνουν νέα, που το πρόβλημα είναι όχι ότι θα κάνουν ένα λάθος, αλλά ότι θα καταργήσουν υφιστάμενα νομικά πρόσωπα που μετά δεν είναι εύκολο ή μάλλον είναι αδύνατο να επανασυστήσουν. Κύριε Μαρινάκη, υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Ο νέος φορέας που ετοιμάζει η κυβέρνηση στα Σκαριά θα είναι κρατικός ή αυτοδιοικητικός? Από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι κρατικός. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μας θέλουν να είμαστε υποτίθεται συμμέτοχοι για να μας φορτώσουν εμάς την ευθύνη της κακής διαχείρισης στην ενδοχώρα και στις πόλεις λόγω των προβληματικών δικτύων. Ναι, κοιτάτε, θα συμμετέχουν ρετή αν τουλάχιστον είναι αυτό στο φορέα, το σχέδιο. Θα έχουν εκπροσώπηση ουσιαστικά, αλλά όπως λέει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ουσιαστικά προσπαθούν να τους φορτώσουν. Βέβαια. Κοιτάτε, είναι πολύ πιο έντιμο να πούν. Κατά τη γνώμη μας, η αυτοδιοίκηση δεν τα κατάφερε καλά, κάτι το οποίο είναι ακριβές και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε όποτε θέλετε, για όσο χρόνο θέλετε, και το παίρνει το κράτος το νερό στην ευθύνη του. Είναι πολύ πιο έντιμο αυτό. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα συνοθήλευμα, δεν ξέρουμε καν ποιοι το επινόησαν, πού το σχεδίασαν, σίγουρα σε κλειστά γραφεία, χωρίς να μιλάνε μαζί μας. Και θεωρώ επίσης ότι διάλεξαν και την περίοδο που κάποιοι ράβουν κουστούμια για την επόμενη μέρα και είναι λίγο, θα έλεγα, αδρανοποιημένοι, για να μην πω βαρύτερη φράση. Ναι. Άρα βλέπετε μόνο αρνητικά σημεία στα όποια σχέδια, Δήμαρχε. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι θα έχει μόνο αρνητικές συνειδητώσεις. Το θετικό σημείο, για να είμαι ακριβής σε ό,τι λέω, είναι ότι λένε ότι με χρήματα που και ένα μέρος θα βάλει η αυτοδιοίκηση με ένα δάνειο άτοκο 30 ετών, θα πληρωθούν τα υφιστάμενα χρέη προς τη ΔΕΗ και τους λοιπούς παρόχους και ότι θα κάνουν ενεργειακές κοινότητες τα επόμενα 3,5 χρόνια για να αποκτήσουν αυτοί οι οργανισμοί, όπως το ονομάσουν τελικά, ενεργειακή αυτάρκεια. Και ρωτώ, αυτά δεν μας τα είχαν υποσχεθεί τώρα και 3-3,5 χρόνια συνελεύσεις μας? Ναι. Αυτά δεν τα έχουμε ζητήσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά παρά τις υποσχέσεις? Γιατί λοιπόν πρικίζουν το νέο παιδί με αυτά τα εργαλεία και δεν πρίκησαν τις υφιστάμενες ΔΕΙΑ να μην υπάρχει και πρόβλημα? Βέβαια, ναι. Για να μην υπάρχει και πρόβλημα λειτουργικό τώρα. Να μην συζητάμε τώρα για προβλήματα. Γιατί τώρα είναι εύκολο να συζητάμε για μια προβληματική κατάσταση η οποία δεν έχει ενισχυθεί και αργότερα να δούμε ένα σούπερ ενισχυμένο μοντέλο, το οποίο ξαφνικά θα πούμε, α, ναι, έχει μια πρίκα σοβαρή πίσω του. Και το μεγάλο ερώτημα, όπως είπατε και εσείς, κύριε Μαρινάκη και Νικολέτα, είναι πώς ο νέος φορέας θα αποφασίσει για την κατανομή των κονδυλίων. Δηλαδή, ποια έργα θα χρηματοδοτούνται, ποια έργα θα δρομολογούνται, σε ποια περιοχή της Κρήτης. Δηλαδή, εκεί θα γίνει τώρα σφαγή. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε. Βέβαια θα γίνει σφαγή, γιατί ξέρετε, θα ήταν πολύ διαφορετικά αν έρχονταν η κυβέρνηση και έλεγε: φτιάχνω ένα νέο σύστημα και το πρημοδοτώ με 10 δισεκατομμύρια. Και σας φαίνονται πολλά τα λεφτά, αλλά σας λέω λοιπόν για να ξέρετε ότι με μελέτες και σχέδια του ίδιου του Υπουργείου, μόνο για το πόσιμο νερό την επόμενη δεκαετία, τα προγραμματισμένα έργα πρέπει να εκτελεστούν είναι 6 δις περίπου. Μπορείς να βάλουμε μέσα την αποχέτευση. Ναι, είναι χαρακτηριστική η αριθμή. Για πότε βλέπετε εσείς να μπαίνουν έτσι σε εφαρμογή τα όποια σχέδια, Δήμαρχε? Και ελπίζω να μην γίνει ποτέ αυτό και ελπίζω να πρετανεύσει η λογική. Ξέρετε, η δικιά μου υποχρέωση
είναι ως αυτοδιοικητικός να, όχι να κάνω αντιπολίτευση προς Θεού, να εξηγώ ότι τι συμφέρει και τι εξυπηρετεί τους πολίτες, κατά τη γνώμη μου. Και να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος, χωρίς προηλυμένες αποφάσεις, με τεχνοκρατικά κριτήρια, να καθίσουμε όλοι μαζί και να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η ΔΕΙΑ είναι η ΝΑΣΑ της Ελλάδος, που όλα λειτουργούν άψογα και δεν υπάρχουν θέματα. Mm-hmm. Το αντίθετο. Είναι όμως καλό να ακτινογραφήσουμε ποια είναι τα προβλήματα, από πού προέκυψαν, ποιος τα έχει μεγενθύνει και ποιος τα προκαλεί. Η κακοδιαχείριση, μα οι δήμαρχοι διοικούν και τις ΔΕΙΑ. Τότε γιατί δεν καταργούμε και τους δήμους να τελειώνουμε? Δηλαδή είμαι εξαιρετικός δήμαρχος και είμαι κακός διαχειριστής της ΔΕΙΑ? Ναι, και δεν είναι μήπως, και στη λογική, λοιπόν, την αυτοδιοικητική λογική, έτσι, γιατί ουσιαστικά σας παίρνει αρμοδιότητες από τους δήμους. Άρα για ποια αυτοδιοίκηση μιλάμε? Δεν μας παίρνει ότι αρμοδιότητες, μας δείχνει ως υπεύθυνος μιας κακής συγκυρίας. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον, αφού δεν θα μπορέσει αυτό το σύστημα να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Η ΔΕΙΑ έγιναν ως παιδιά των Δήμων, επειδή ο Δήμος, ο μικρός τότε Δήμος, προκαποδίστρια, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα τοπικά προβλήματα μιας περιοχής. Ναι. Πόσο μάλλον λοιπόν τώρα ένα βαρύ κέλυφος, με μια αναφορά σε ένα ολόκληρο νησί όπως η Κρήτη, ή σε μια ολόκληρη Πελοπόννησο, ή σε μια ολόκληρη Μακεδονία. Ναι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, και νομίζω ότι αυτοί που τα σχεδιάσαν επί χάρτου, δεν έχουν πάει ποτέ επί του πεδίου να δουν πώς λειτουργούν οι ΔΕΙΑ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα την ξανακάνουμε. Εγώ ευχαριστώ και άκουσα τη λέξη Νικολέτα, οπότε πρέπει να γιορτάσετε σήμερα και για τις ευχές μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας και για αυτή την πρώτη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα την επαναλάβουμε, αν ουσιαστικά θα προχωρήσουν τα σχέδια. Ναι, να το δούμε. Αλλά εντάξει, και κλείνοντας, Δήμαρχε, τελετή ορκομοσίας 15 του μήνα για σας. Α, έχει, μας έχει κλείσει. Δεν ακούμε τον ήχο, δεν τον ακούσαμε τον Δήμαρχο, δεν ξέρω αν μπορούμε να. Ναι, το λέτε καλά. 15 Δεκεμβρίου. Ωραία. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.